ένας και μοναδικός, η άνοδος. Από εκεί και πέρα τα οργανωτικά θέματα τα ξεκινάμε, όπως είπαμε, τα έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ξεκινάμε ήδη να τρέχουμε τα οργανωτικά θέματα. Θέλουμε να κάνουμε μια ισχυρή διοίκηση, μια διοίκηση να θωρακιστεί με ανθρώπους που γνωρίζουν, με ανθρώπους που μπορούν να ανταπεξέλθουν στη συνέχεια, γιατί η κατηγορία κακά τα ψέματα, αν και μια κατηγορία εντελώς διαφορετικά, ξεφεύγουμε πλέον από τα τοπικά. Οπότε, στόχος είναι να κάνουμε μια ισχυρή διοίκηση, και αυτό ο κύριος Αδαμίδης το γνωρίζει πολύ καλά και του έχουμε εμπιστοσύνη 100%. Οπότε, εγώ, ο Κώστας, φέτος μαζί με τον κύριο Αδαμίδη, νομίζω ότι η Κοζάνη μπαίνει σε μια πολύ καλή, θα έλεγα, και διοικητικά αλλά και αγωνιστικά πορεία και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Στόχος της ομάδος θα είναι, δεν θέλουμε να είναι καταρχήν ένα πυροτέχνημα, δεν θέλουμε να είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο έσκασε και έσβησε. Θέλουμε η ομάδα να καθιερωθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, η ομάδα να μην κινδυνεύσει καθόλου να ξαναγυρίσει τα τοπικά πρωτοαθλήματα, αλλά και σίγουρα, το παραπάνω σίγουρα το θέλουμε όλοι, ο στόχος που θα βάλουμε φέτος εμείς θα είναι η πρώτη πεντάδα. Δεν θέλουμε μεγάλα λόγια, δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα, άλματα μάλλον, θέλουμε να κάνουμε μικρά και σίγουρα βήματα. Θέλουμε η ομάδα να θωρακιστεί και του χρόνου με παιδιά από όλη τη Δυτική Μακεδονία, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και πολύ ταλέντο και υλικό υπάρχει, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και στην επόμενη κατηγορία, αλλά νομίζω και παραπάνω. Οπότε θα στηριχτούμε σίγουρα σε ποδοσφαιριστές από τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω θα μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Άλεξη. Μέχρι να μεταφέρουμε τα μικρόφωνα στον Κωνσταντίνο, να πω εγώ πέρσι, στο τέλος της χρονιάς μάλλον, κάποια στιγμή κάναμε μια συζήτηση με τον Παντελή και τον Κώστα βέβαια και του είχα πει του Παντελή, εάν μπορούσες, αν είχες βγάλει και δελτίο και ήσουν και παίχτης, θα ήσουν παίχτης, προπονητής, πρόεδρος και πρόσωπος τύπου. Δηλαδή έμπαινες άνετα στο βιβλίο Γκίνες. Έτσι, δεν είναι, θα έχει ξαναγίνει αυτό. Και πρώτο σχόλιο, σωστό και αυτό. Αυτό που το έχω, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο Κώστας επίσης θα μας πει και αυτός ένα μικρό απολογισμό και αγωνιστικό για την ομάδα και για τις ακαδημίες. Αφού λέμε ατάκες, να πω και εγώ ότι αυτά που είπε ο Παντελής, εγώ τώρα τι να πω. Όχι, εγώ θέλω να πω καταρχήν καλησπέρα σε όλους που βρίσκονται εδώ πέρα. Ήταν ένα δίμηνο πολύ διαφορετικό για όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον είμαστε εδώ πέρα δυνατοί και έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες τις συζητήσεις για να στελεχώσουμε την ομάδα διοικητικά, γηπεδικά και μετά αγωνιστικά. Θα το καταφέρουμε αυτό, ήδη το έχουμε καταφέρει. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στα περσινά. Θέλω να πω, να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδος, γιατί ήταν αυτοί οι πρωταγωνιστές και μόνο με τους ποδοσφαιριστές πρωταγωνιστές μπορείς να καταφέρεις κάτι σωστό. Γιατί μέσα στο γήπεδο είναι αυτοί που παίζουν και αυτοί που πήραν άξια το πρωτάθλημα. Ήταν άξιοι οι ποδοσφαιριστές μας που φόρεσαν τη φανέλα της Κοζάνης και βάσει χαρακτήρων και βάσει απόδοσης. Δεν τελείωσε μέσα στο γήπεδο το αγωνιστικό, δεν πήραμε το κύπελο μέσα, αλλά νομίζω ότι πέρα από μια καλή πορεία που είχε ο Μακεδονικός, οι άλλες οι διεκδικήτρες του πρωταθλήματος μείνανε πολύ πίσω. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Παντελής, όταν ήρθαμε εδώ πέρα πέρυσι το καλοκαίρι, πέρα που η ομάδα ήταν καθαρά οικονομικά, όλα τα άλλα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Θέλετε γηπεδικά, θέλετε με υλικό, θέλετε με ακαδημίες. Τα βάλαμε κάτω πολύ γρήγορα, μέσα σε 10-15 μέρες αρχίσαμε, τα βάλαμε και τρέχαμε αρκετά πράγματα. Ήταν λίγοι άνθρωποι δίπλα μας που μας βοήθησαν και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω φέτος να είμαστε περισσότεροι και να έχει ο καθένας την αρμοδιότητα και να τρέχει τα πράγματα που πρέπει. Και όχι ένας να τα κάνει όλα. Και όποιοι είναι εδώ πέρα το καταλαβαίνουν αυτό. Νομίζω ότι μπαίνοντας στα αποδυτήρια της Κοζάνης πέρυσι την πρώτη μέρα, εγώ, ο Παντελής, ο Βασίλης, ο Μπατιάνης, εμείς τρεις νομίζω ήμασταν, συναντήσαμε, το μόνο που δεν συναντήσαμε ήταν φίδια μέσα. Ήταν πλημμυρισμένα τα αποδυτήρια,
2 μέτρα χόρτα απ' έξω και λέγαμε τι κάνουμε, πού πάμε. Το υλικό μέσα ήταν, συγγνώμη, 2 μπάλες και 2 ρούχα και λέγαμε τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Αλλά το βάλαμε πείσμα και τουλάχιστον είμαστε στη ζωή μας, έχουμε μάθει να είμαστε νικητές και προσπαθήσαμε και φέραμε την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο. Και το ίδιο έγινε και με τους ποδοσφαιριστές. Όταν πέραμε τηλέφωνο πέρυσι, εγώ ξεκίνησα στην αρχή να παίρνω τηλέφωνο, αλλά σε μια φάση κουράστηκα, γιατί μια αρνητική απάντηση ήταν μετά την άλλη. Κανείς δεν ήθελε να φορέσει τη φανέλα της Κοζάνης. Ή αυτός που ήθελε να τη φορέσει ζητούσε δεν ξέρω κι εγώ τι. Τουλάχιστον τα παιδιά που μείνανε μαζί μας, να βλέπω και εδώ πέρα ποδοσφαιριστές τουλάχιστον είναι και χαίρομαι πάρα πολύ, ήταν αυτοί που πίστεψαν σε μένα και στον Παντελή και αυτό φάνηκε κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γι' αυτό και πάλι θέλω να τους ευχαριστήσω. Από εκεί και πέρα έγινε και πολύ σημαντικό βήμα στις ακαδημίες. Όλοι λέγαμε ακαδημίες της Κοζάνης, ακαδημίες της Κοζάνης, δύναμη το ΔΑΚ και είχαμε νομίζω 50-60 άτομα στις ακαδημίες. 50 άτομα στις ακαδημίες και το υλικό στις ακαδημίες ήταν 2 μπάλες πεντάρες και 2 φανελάκια άμα ήταν. Και αυτά που λέω παιδιά να ξέρετε δεν είναι υπερβολή καθόλου. Και αυτό μέρα με τη μήνα με το μήνα τα καταφέραμε με τη βοήθεια του Ηλία του Μωυσιάδη, του Ζάχου του Νίκου και της Κατερίνας. Οι ακαδημίες έφτασαν τα 130 παιδιά νομίζω, αλλά και πάλι ήμασταν ξένοι μέσα στην ίδια μας την πόλη, θα έλεγα. Γιατί δεν είχαμε το δικό μας γήπεδο και τα παιδιά μας, ειδικά όταν έβρεχε, ήταν χάλιο καιρός, δεν είχαμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, κάνανε πάνω στο μπάσκετ, στο τσιμέντο. Αλλά με τις ομιλίες που κάναμε με τους υπεύθυνους, πιστεύω φέτος με την καλή οργάνωση και με το δικό μας γήπεδο που θα μας παραχωρήσουν και θα έχουν οι δικές μας οι ακαδημίες το δικό μας γήπεδο, θα πρέπει να δουλέψουμε και θα δουλέψουμε έτσι πως πρέπει, ώστε η πρώτη ομάδα σταδιακά και βάσει χρόνων να αποτελείται από τα παιδιά της ακαδημίας. Και βεβαίως από τις ακαδημίες, από τις άλλες ακαδημίες που ό,τι καλύτερο υπάρχει, θα πρέπει να έρχεται να φοράει την μπλούζα της Κοζάνης, όπως κάναμε εγώ, όπως έκανε ο Παντελής, όπως κάνα και άλλα παιδιά πιο παλιά. Και όχι με το παραμικρό να θέλουν να πηγαίνουν να παίζουν σε μια ομάδα, σε μια K16, K18 μιας επαγγελματικής ομάδος. Εμείς νομίζω θα δουλέψουμε πάρα πολύ από τη νέα χρονιά με τους προπονητές της Ακαδημίας που θέλω να τους ευχαριστήσω που βρίσκονται εδώ και κάναν μια πολύ αξιόλογη πορεία και όσο μπορούσαν με όλες τις συνθήκες κάνανε πολύ καλή προπόνηση στα παιδιά. Από του χρόνου θα κάνουμε πιο καλό σκησιολόγιο και θα πηγαίνουμε ηλικία-ηλικία και θα δουλέψει από την K6 μέχρι την K16, θα έχουμε δικό μας σκησιολόγιο που θα δουλεύουν έτσι πως πρέπει. Και όλα αυτά γιατί θα έχουμε το δικό μας γήπεδο, το δικό μας χώρο, τα δικά μας αποδυτήρια για να αλλάζουν τα παιδιά. Και εγώ δεν θέλω να το τραβήξω άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρει το λόγο ο κύριος Αδαμίδης. Ωραία. Το κάνω και μόνος μου, έτσι. Τα καταφέρνω, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μετά την εισαγωγή που έκαναν τα παιδιά και τον απολογισμό, νομίζω ότι η ευθύνη την οποία αναλαμβάνουμε είναι μεγάλη, είναι σημαντική. Ξέρουμε σε ποια ομάδα είμαστε, ξέρουμε την ιστορία της καλά και οφείλω να σας πω ότι τις τελευταίες 3-4 μέρες από την ώρα που αποφασίσαμε να κοινοποιήσουμε τη διοικητική αναδιοργάνωση της ομάδας, προσωπικά έγινα δέκτης μηνυμάτων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού και προσωπικά δηλαδή, πιστέψαμε από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα. Μου έχουν στείλει μηνύματα από την Αμερική, από τη Φιλαδέλφια. 2 άνθρωποι με έχουν πάρει τηλέφωνο και μιλήσαμε από την Αυστραλία, από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, Κοζανίτες βέβαια, συμπολίτες. Και αυτό δείχνει ότι τελικά η Κοζάνη, η αθλητική Κοζάνη έχει έναν όγκο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που και εμείς είχαμε στο μυαλό μας. Αυτό λοιπόν μας δημιούργησε και μας δημιουργεί μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, οφείλω να σας πω, αλλά και μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης για το βάρος που έχουμε αναλάβει, γιατί δεν έχουμε περιθώρια να αποτύχουμε. Οφείλω να σας πω λοιπόν ότι μετά την περσινή επίτευξη του ενός και μοναδικού στόχου, που ήταν η άνοδος, δεν είχαμε άλλο στόχο, όπως εξήγησε και ο Παντελής και ο Κώστας, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στις ερασιτεχνικές τοπικές κατηγορίες, στα τοπικά πρωταθλήματα. Ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε το πλάνο που είχαμε βάλει από πέρσι και είχαμε πει
ότι όταν τα καταφέρουμε του χρόνου τέτοιο καιρό, δηλαδή φέτος, θα βάλουμε μπροστά τη μηχανή που θα οδηγήσει στη διοικητική αναδιοργάνωση της ομάδας, όχι μόνο όμως τη διοικητική, και την αγωνιστική, όπως επίσης και την επικοινωνιακή. Νομίζω ότι ξεκινώντας από τα διοικητικά, να πούμε ότι η ομάδα θα στελεχωθεί, στελεχώθηκε και θα στελεχωθεί από κοζανίτες και κοζανίτισες που είναι στελέχη έμπειρα και γνωρίζουν από διοίκηση αθλητικών οργανισμών και διοίκηση βέβαια άλλων φορέων, γνωρίζουν από μάρκετινγκ καλά και γνωρίζουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος στην Κοζάνη θα απασχολούνται περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιριστών βέβαια, 50 άνθρωποι, 50 οικογένειες λοιπόν περίπου, θα έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία της ομάδας μας. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Φανταστείτε πόσες εταιρείες, πόσες επιχειρήσεις στην περιοχή της Κοζάνης απασχολούν 50 περίπου ανθρώπους. Νομίζω ότι το βασικό που έχουμε να αναπτύξουμε είναι η εξωστρέφεια πια. Από τη στιγμή που η ομάδα μας κατάφερε τον βασικό αγωνιστικό της στόχο, δηλαδή την άνοδο σε εθνική κατηγορία, ο επόμενος στόχος είναι να την οργανώσουμε σε τέτοιο επίπεδο που όταν θα έρθει η στιγμή να πάμε στο επόμενο στάδιο, να είμαστε πραγματικά έτοιμοι. Δεν θέλουμε μια ομάδα η οποία, όπως είπε και ο Παντελής, θα είναι ασανσέρ. Δεν θέλουμε να ανεβοκατεβαίνει. Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα ανόδου. Αυτό πώς θα το πετύχουμε? Θα το πετύχουμε, όπως σας είπα, με τη στελέχωση τη διοικητική ανθρώπων από την περιοχή που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, να το κάνουν και κυρίως πώς θα το πετύχουν ο καθένας στο καθηκοντολόγιο που θα έχει και θα λάβει. Βεβαίως, μεγάλο ρόλο παίζει, όπως σας είπα, η εξωστρέφεια. Με συγκεκριμένες ενέργειες που ήδη έχουν ξεκινήσει, θα διασυνδέσουμε την ομάδα μας, την οποία φιλοδοξούμε να κάνουμε, να μετατρέψουμε από ένα αθλητικό σωματείο σε έναν αθλητικό οργανισμό. Θα προσπαθήσουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διασύνδεση με τα αρμόδια τμήματα του Πανεπιστημίου που εδρεύει στην περιοχή, της διοίκησης των επιχειρήσεων δηλαδή. Επίσης, με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι προπονητές μας, οι επιβλέποντες προπονητές μας και βεβαίως οι προπονητές της πρώτης ομάδας και φυσικά ο Παντελής και ο Κώστας, θα έχουμε άμεση επαφή με τα δημοτικά και τα γυμνάσια κυρίως της περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει ποδόσφαιρο, γιατί ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που βλέπουμε από τους παράγοντες των επαγγελματικών κατηγοριών, δεν είναι αυτό που έχουμε αγαπήσει, δεν είναι αυτό που έχετε αγαπήσει, δεν είναι αυτό που αγάπησε η Κοζάνη. Ποδόσφαιρο είναι μεταξύ άλλων αυτό το πάθος που έχεις και να συμπληρώσω και εγώ τα παιδιά ότι δεν θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα για τη συμμετοχή, θα συμμετέχουμε για να νικήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η νίκη θα είναι αυτοσκοπός. Δεν σημαίνει ότι αν δεν καταφέρουμε τη νίκη, ότι σε κάθε περίπτωση θα το θεωρούμε αποτυχία. Η διασύνδεση λοιπόν με τα σχολεία, με τα δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα μας ανοίξει τη δεξαμενή των νέων παιδιών όσον αφορά τη συμμετοχή τους και στις ακαδημίες μας. Βέβαια, εκτός από αυτό, να ξέρετε ότι η αθλητική Κοζάνη θα αναπτυχθεί και αγωνιστικά. Δηλαδή, δεν θα έχουμε μόνο τμήμα ποδοσφαίρου. Θα δημιουργήσουμε και κάποια άλλα τμήματα αθλητικά, τα οποία όμως δεν θα είναι ανταγωνιστικά σε άλλες ομάδες και άλλα σωματεία της περιοχής. Δεν θα κάνουμε handball, δεν θα κάνουμε βόλεϊ, δεν θα κάνουμε στίβο, δεν θα κάνουμε μπάσκετ, δεν θα κάνουμε κολύμβηση. Θα κάνουμε ρυθμική γυμναστική, θα κάνουμε ενόργανη, θα κάνουμε rugby για τα παιδιά που είναι ευτραφή και είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και δραστηριότητα. Και φυσικά, μεταξύ άλλων, δεν θα κάνουμε ελληνορωμαϊκή, θα κάνουμε ελευθέρα σπάλι όμως. Γιατί το θεωρούμε ότι είναι το άθλημα, το κατεξοχήν ελληνικό άθλημα. Και βεβαίως και κάποια άλλα αθλήματα, όπως το laser run, τα οποία δεν είναι διαδεδομένα, θέλουμε όμως να τα αναπτύξουμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πέρα από αυτή την ανάπτυξη όμως
σε άλλα αθλήματα. Νομίζουμε ότι η εξωστρέφεια θα είναι ο βασικός άξονας στον οποίο θα κινηθούμε. Και τι σημαίνει εξωστρέφεια? Φυσικά θα δημιουργήσουμε αθλητικό τμήμα για ΑΜΕΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μιλήσει με τον Ανδρέα τον Κατσαρό, παραολυμπιονίκης, πρώτος παραολυμπιονίκης της χώρας μας. Πολύ σύντομα θα είναι και εδώ κοντά για να αναπτύξουμε και αθλητισμό για τα ΑΜΕΑ. Επίσης θα έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα και θα έλεγα και οικονομική διευκολύνσεις, εννοώ για τις οικογένειες τις μονογονεϊκές. Επίσης τα παιδιά δηλαδή που έχουν ένα γονέα κοντά τους. Επίσης για τους ανέργους όπως και για τους πολυτέχνους. Νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία θα είναι αυτό που θα δώσει και το βασικό στήριγμα στην ομάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι θα αναπτύξουμε, θα πέσει πολύ μεγάλο βάρος, το κυρίαρχο θα έλεγα, από την πλευρά της διοίκησης βέβαια, γιατί το υπόλοιπο αγωνιστικό βάρος, ξέρετε, αυτή θα είναι υπεύθυνη για ό,τι θα γίνει στην ομάδα αγωνιστικά. Το λέω τον μπαλάκι από τώρα, το έχω πετάξει τον μπαλάκι. Νομίζω όμως θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Το βάρος λοιπόν της διοίκησης θα πέσει κυρίαρχα στις ακαδημίες. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλη την προηγούμενη χρονιά. Τα ανέφερε και ο Κώστας, τα ανέφερε και ο Παντελής. Η αύξηση των παιδιών ήταν της τάξης του 65% όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αγωνιστική, σε συνθήκες οι οποίες δεν ήταν ιδανικές, με δύσκολες συνθήκες. Φέτος όμως ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και να φέρουμε κυρίαρχα με το Δήμο και τον οργανισμό του αθλητισμού, στον οποίο ανήκουν και η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, θα προσπαθήσουμε να τις οδηγήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση που θα εξυπηρετήσουν όχι μόνο τις ακαδημίες και την ομάδα της Κοζάνης, αλλά ευρύτερα και τις υπόλοιπες ακαδημίες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η προηγούμενη μου εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως επιβλέποντα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας, μιλάμε για 20.000 στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, μου επιτρέπει και μου έχει δώσει την εμπειρία να γνωρίζω πρόσωπα, διαδικασίες και διάβλους προκειμένου να εκμεταλλευτούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών ως πόλη όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την αναγέννηση, την ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου της Κοζάνης. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ όλες τις ομάδες, επαναλαμβάνω, όχι μόνο την Κοζάνη. Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του οργανισμού, του αθλητικού οργανισμού, τον κύριο Μάρα, και τον Δήμαρχο τον κύριο Μαλούτα, και φυσικά και με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Αυτό λοιπόν στο οποίο θα στηριχθούμε θα είναι η αναδόμηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η θα έλεγα επάνδρωση των ακαδημιών μας με περαιτέρω επαγγελματίες, εκτός βέβαια από τους προπονητές μας, οι οποίοι φυσικά ξέρετε ότι έχουν όλοι το δίπλωμα άσκησης επαγγέλματος, είτε από τα ΤΕΦΑ, τα πρώην ΤΕΦΑ, σήμερα ΣΕΦΑ, είτε από τις ακαδημίες, το σχολείο της ΕΠΟ. Θα υπάρξει και μία επάνδρωση με άλλους επιστήμονες, όπως είναι σίγουρα διατροφολόγος, με τους οποίους είμαι ήδη σε συζήτηση. Φυσικά θα έχουμε παιδοψυχολόγο, όχι μόνο κυρίως για τις ακαδημίες, φυσικά και για την πρώτη ομάδα όμως, κάτι που το είχαμε κάνει και παλιότερα, στον Ηρακλή όταν ήμασταν. Τους είχαμε περάσει από ψυχολόγους. Περάσαμε το τεστ. Και τους δυο. Δεν θα σας πω τα αποτελέσματα. Είναι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, ήταν θετικά όμως. Ήταν μια διαδικασία που την είχαμε περάσει τότε πρωτοποριακά στην Παϊρακλή το 2005. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν και παιδοψυχολόγο που θα παρακολουθεί τα παιδιά, θα ενημερώνονται οι γονείς ατομικά βέβαια, σεβόμενοι τα προσωπικά στοιχεία για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Θα έχουμε διαιτολόγο που θα κάνει τις μετρήσεις των παιδιών και βεβαίως σε βάρος, ύψος κλπ. Και το μεγάλο
Θέμα είναι αυτό που ανέφεραν και τα παιδιά, ότι θα έχουμε και μια ανάπτυξη όσον αφορά τα προγράμματα προπόνησης και άθλησης, όπου φυσικά θα έχουν την πρωτοβουλία οι δύο προπονητές της πρώτης ομάδας και βέβαια όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θα υπάρξει και τεχνικός διευθυντής φυσικά, αλλά και ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και σε συνεργασία με προπονητές και βετεράνους ποδοσφαιριστές που ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, διεθνούς επίπεδου και Έλληνες και ξένους. Οι ακαδημίες μας θα συμμετάσχουν τουλάχιστον σε 4 διεθνή τουρνουά εκτός Ελλάδος, 2 την περίοδο των Χριστουγέννων, τα οποία ήδη προγραμματίζουμε, και 2 στην περίοδο του Πάσχα, εφόσον βέβαια οι συνθήκες πάνε καλά και από πλευράς ενώ ευρύτερων συνθήκων της πανδημίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ολοκληρώνοντας και βεβαίως μετά αφήνοντας τη διαδικασία για να γίνουν και κάποιες σχετικές ερωτήσεις, από τις οποίες τη μία την ξέρω σίγουρα. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες ενεργοποίησης των παιδιών. Ξέρουμε τι έχουν τραβήξει και οι οικογένειες, ξέρουμε τι έχουν τραβήξει τα ίδια τα παιδιά. Οργανώνουμε ήδη ένα camp το οποίο θα απασχολεί τα παιδιά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Την πρωτοβουλία θα την έχουν βέβαια οι δύο, ο Παντελής και ο Κώστας, μαζί σε συνεργασία με όλους τους προπονητές της Ακαδημίας μας και με κάποιους άλλους προπονητές που θα έρθουν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντική για μας η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το Δήμο, και βεβαίως να ξέρετε ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα αναπτύξουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις είναι να αναπτύξουμε την συνεργασία σε αθλητικό και αγωνιστικό αλλά και διοικητικό επίπεδο με όλες τις ομάδες της περιοχής της Κοζάνης. Αυτό ακούγεται ίσως λίγο παράξενο. Πιστέψτε με όμως ότι υπάρχουν οι διαδικασίες που μπορούμε να οικοδομήσουμε μέτρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης προς όφελος όλων των ομάδων, σεβόμενοι την ιστορία και τον όγκο κάθε ομάδας ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, παιδιά, εσείς. Αν θέλετε να ρωτήσετε τώρα κάτι, πολύ... Όσο αυτό, όταν λέμε τις ομάδες που αναφέρατε και λέμε ότι βάζουμε την πρώτη πεντάδα στόχος, όλοι ξέρουμε ότι ο πέμπτος με το πρώτο στην ουσία θα έχουν 5 με 6 βαθμούς διαφορά. Ο πέμπτος με αυτό που πέφτει θα έχει 5-6 βαθμούς διαφορά. Άρα, ούτε θέλουμε να αγχώσουμε το μαδί. Είπαμε ότι καλύτερο είναι πάνω την πέμπτη θέση, καλώς να έρθει. Αλλά για να πάμε στο επόμενο βήμα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, τις ομάδες που αναφέρατε, θα αναφερθώ στο Φούβα, δικός μας, η δικιά μας ομάδα από εδώ. 5 χρόνια πρωταθλητισμό, μέσα στην πεντάδα πάντα. Άρτα, 1000 άτομα στο γήπεδο. Πολύ ιστορική ομάδα και αυτή. Το καναλάκι, όπως είπατε, 3-4 χρόνια είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα της Κοζάνης έχει 4 χρόνια. Την τελευταία φορά που είπατε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ήμουν παίχτης και εγώ εδώ. Πρέπει να κάνουμε το σταθερό το βήμα, να μείνουμε στην κατηγορία, να βάλουμε τις βάσεις, τις σωστές βάσεις, ώστε να κάνουμε το βήμα παραπάνω όταν πρέπει. Παντελή, θέλεις να πεις κάτι κι εσύ? Όχι, τι να πω. Συμφωνείς? Μπορείς να συμπληρώσεις κάτι στην απάντηση για τον ίδιο στόχο? Κυρία Δαμίδη, ένα θέμα που έχουμε εδώ πέρα στην Κοζάνη είναι ο κόσμος, ο φύλαθος κόσμος. Ξέρουμε και για τους Καταλάνιοι ότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει στο γήπεδο, καλώς και κακώς. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε εσείς σαν διοίκηση, ώστε να γεμίσει το γήπεδο, όπως αναφέρθηκε και ο κ. Καπετάνος, ή αν είναι μια ομάδα που μαζεύει πολύ κόσμο, η Κοζάνη δεν είναι μια τέτοια ομάδα. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρει η διοίκηση της Κοζάνης, ώστε να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, ο φύλαθος κόσμος, που είναι αρκετός, ώστε το γήπεδο να είναι γεμάτο, να υποστηρίξει τη δική σας προσπάθεια, των προπονητών και των παιδιών που θα πέφτουν? Εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο όταν έχει να δει κάτι ωραίο. Εκτός λοιπόν από την αγωνιστική ανάταση της ομάδας, από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, γι' αυτό και ο στόχος πέρσι ήταν να ανέβει η ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε φέτος εάν η ομάδα δεν είχε ανέβει. Έτσι. Ο κόσμος θέλει να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο. Εκτός λοιπόν από την αγωνιστική ανάταση της ομάδας, στην οποία βαδίζουμε από πέρσι, πετύχαμε το στόχο μας και ευελπιστούμε και φέτος να βάλουμε στόχους αγωνιστικούς όπως αναπτύχθηκε από τα παιδιά, οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί,
θα παρθούν και κάποια άλλα συγκεκριμένα μέτρα. Γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης έχει πληγεί οικονομικά από τις γενικότερες οικονομικές άσχημες συνθήκες και θα τολμούσα να πω ότι το θέμα της απολιγνητοποίησης ενδεχομένως να δημιουργήσει ακόμη περαιτέρω σημαντικότερα προβλήματα. Αυτό λοιπόν που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να πούμε προς τον κόσμο, τον φύλαθρο κόσμο της Κοζάνης, είναι ότι καταρχήν θέλουμε να έρχεται η οικογένεια στην Κοζάνη, στο γήπεδο και να βλέπει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπει μια ομάδα η οποία τα δίνει όλα για να κερδίσει και επίσης θα δημιουργήσουμε και τις συνθήκες αυτές τις οικονομικές, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, αυτά τα προγράμματα που έχει μελετήσει η ομάδα μας, η οποία έχει αναλάβει το θέμα του marketing με επικεφαλής την Έλληνα Αποστολίδου, να βοηθήσουμε εκτός από τη συμμετοχή στις ακαδημίες και τη συμμετοχή και την συμμετοχή τους στους αγώνες. Πώς θα γίνει αυτό? Θεσπίζοντας κάποια μέτρα και για τους μακροχρόνια άνεργους και για τους φοιτητές και τους μαθητές και για τα παιδιά των πολυτέκνων και για τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, όπως επίσης και για άλλες ομάδες, όπως ας πούμε για τους μοτοσυκλετιστές, που ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, ναι. Να τους βοηθήσουμε δηλαδή να έρχονται στο γήπεδο και να βλέπουν την ομάδα. Βασικό όμως είναι η ομάδα, όπως έχουμε πει με τα παιδιά, γκολ και μέσα έρχεται ο κόσμος. Δοκάρι και έξω έχουμε θέμα. Το ξέρουμε καλά αυτό, το γνωρίζουμε καλά, όμως θέλουμε να ξέρουμε και πού βαδίζουμε. Θα κάνουμε μια ομάδα που είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαν τα παιδιά, να έχει παίκτες, να στελεχώνεται από την περιοχή, από παίκτες της περιοχής, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν παίζουμε για τη συμμετοχή, παίζουμε για την νίκη. Νομίζω ότι αυτά θα τα εκτιμήσει η τοπική κοινωνία και οι φιλάθλοι και σιγά σιγά τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Βεβαίως. Ο κόσμος της Κοζάνης έχει αποδείξει ότι είναι επιδεσμένος, αλλά είναι και αποδεικτικός. Γι' αυτό έχουμε και σε συνέχεια τις ερώτησεις του φίλου του Χρήστο. Πρέπει να δει, όχι πρώτα να έρθει και μετά να βοηθήσει βλέποντας την προσπάθεια. Έχει βγει κάποιος οικονομικός προϋπολογισμός αφορά το αμοιβώς αγωνιστικό τμήμα και όλο το άλλο το σύστημα το οποίο θα αναπτύξουμε όσον αφορά τον ακαδημιών. Εκεί θα ρίξουμε πολύ μεγάλο βάρος, όσο μπορούμε, και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ανταπόκριση όσον αφορά τις πρώινες συζητήσεις και από επιχειρηματίες της εκδήλωσης και ευελπιστούμε ότι σε κάθε περίπτωση ο οικονομικός προϋπολογισμός θα είναι τέτοιος που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε. Να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση, γιατί στη συνάντηση που κάναμε εγώ ήμουν παρόν. Είχαμε μια συνάντηση πραγματικά πολύ καλή, μια φιλική και πολύ θα έλεγα επικοδομητική συζήτηση με τους ανθρώπους των Καραγιανίων. Μας παρουσίασαν μια πρόταση για συνένωση. Καταρχήν δεν ήταν δικιά τους η απόφαση, έτσι. Απλά ρίξαν τον μπαλάκι σε εμάς. Απλά δεν θέλω να καταλογίσω ευθύνες αυτή τη στιγμή, γιατί θα βάλω και τους ανθρώπους των Καραγιαννίων σε κόντρα. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Εγώ θέλω να πω ότι είχαμε μια καλή φιλική συζήτηση. Ήμασταν οι πρώτοι, όπως κάποιοι εδώ μέσα γνωρίζετε, ήμασταν οι πρώτοι από τη μέρα που ήρθαμε εδώ πέρα που θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είχαμε στο μυαλό μας την ομάδα των Καραγιαννίων. Θέλουμε να γίνει μια ομάδα μεγάλη στην περιοχή, θέλουμε να γίνει κάτι καλό και γι' αυτό ασχοληθήκαμε. Θέλουμε να τη στηρίξει ο κόσμος. Αλλά αν σας πω την πρόταση την οποία και το όνομα το οποίο μας φέρανε στο τραπέζι, πραγματικά θα γελάει όλη η Κοζάνη. Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να τους βάλω σε μπλεξίματα. Απλά θέλω να πω ότι τους ενημέρωσα ότι καμιά ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη. Εγώ θα δώσω καταρχήν συγχαρητήρια. Πετύχανε ένα στόχο πραγματικά πολύ μεγάλο. Πετύχανε μέσα σε 2 χρονιές να ανέβουν 2 κατηγορίες, που αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Απλά θα έλεγα ότι δεν είναι καμία ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή για το βήμα παραπάνω. Είτε διοικητικά θέλετε, είτε οικονομικά, είτε γηπεδικά θα έλεγα.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε αυτό που μου έκανε την εντύπωση εμένα είναι ότι δεν περίμεναν τη δικιά μας την πρόταση. Δεν περίμεναν, βιάστηκαν να απαντήσουν. Δεν περίμεναν τη δικιά μας την πρόταση, η οποία σίγουρα δεν μπορούσαμε κι εμείς να πούμε ότι να διαλύσουμε. Δεν, ούτε εμένα, όσο είμαι εγώ, όσο είμαστε μάλλον εδώ στη Κοζάνη, δεν πρόκειται το όνομα της Κοζάνης και το σήμα αυτό να παίξουμε με το όνομα και το σήμα της Κοζάνης. Οπότε εμένα μου έκανε όλο αυτό ότι ήθελαν να απορροφήσουν την ομάδα της Κοζάνης, να απορροφήσουν και μετά από 1-2 χρόνια δεν ξέρω αν θα υπήρχε Κοζάνη. Οπότε καλό είναι να γίνει μια συνένωση, αλλά υπάρχουν σίγουρα πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες αυτοί δεν είναι τώρα η στιγμή να τις λύσουμε. Οπότε όταν πας να κάνεις κάτι καλό και να κάνεις μια συνένωση, μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραγκ και να διαλύσει όχι μόνο την Κοζάνη, αλλά και τις δύο ομάδες. Άρα για το όνομα έγινε η ιστορία. Όχι, επιτρέψτε μου, θα μου επιτρέψετε το τελείωμα. Για το όνομα κατάλαβε, όχι για το όνομα, είναι δυνατόν για το όνομα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συμπληρώσω και εγώ αυτά που είπε ο Παντελής. Έγινε πραγματικά αυτή η συζήτηση, δεν ήμουν παρόν, αλλά μου μετέφεραν τα παιδιά αναλυτικά όλες τις πτυχές της συζήτησης αυτής. Το πρώτο λοιπόν που κάλεσα και βρεθήκαμε αμέσως εδώ με τα παιδιά, μέσα στην πανδημία κιόλας, ήταν να δούμε σε τι κατάσταση είναι η ομάδα μας. Δηλαδή, ρωτάω, εκτός από το οικονομικό, διοικητικά η ομάδα της Κοζάνης, γιατί εμείς Κοζάνη είμαστε, διοικητικά η ομάδα της Κοζάνης μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια επαγγελματική κατηγορία Football League ή Β' Εθνική αν γίνει η αναδιάρθρωση. Δηλαδή να ανεβούμε ίσως και δύο κατηγορίες. Διοικητικά, σαν άτομα. Έχουμε άτομα που μπορούν να τρέξουν ομάδα. Όχι. Πάμε παραπέρα. Αγωνιστικά έχουμε ένα κορμό ποδοσφαιριστών που έστω 2, 3, 5 θα μπορέσουν να ανταποκριθούν όχι μόνο στη Football League, αλλά ενδεχομένως, όπως λέμε, και λίγο παραπάνω. Ή θα πρέπει να αγοράσουμε χωρίς εισαγωγικά 20 ποδοσφαιριστές 500.000 ευρώ συνολικά, τουλάχιστον. Δεν είμαστε έτοιμοι. Γηπεδικά, εγκαταστάσεις. Έχει η ομάδα γήπεδο που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις επαγγελματικής κατηγορίας όπως προσβλέπει ο ΚΑΠ, ο κανονισμός ποδοσφαίρου? Όχι. Προπονητικά, θα το πω και επιστρέψτε μου. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι σαν προπονητές μέσα σας να παίξετε δεύτερη εθνική? Όχι. Γιατί υπάρχει, αισθάνεστε έτοιμοι να σηκώσετε το βάρος? Όχι. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο. Μια συμμετοχή έστω στη Football League απαιτεί 500.000 αγωνιστικό budget για να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία, να μην πέσεις, και άλλα τόσα περίπου ενδεχομένως ή λίγο λιγότερα για τη διοικητική λειτουργία της ομάδας, τα ταξίδια κτλ. Παιδιά, τα έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω του χρόνου. Τώρα τα έχουμε, η Κοζάνη. Μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Εγώ μιλάω για την Κοζάνη. Τα έχουμε? Όχι. Άρα λοιπόν τι καλούμαστε να κάνουμε? Να συζητήσουμε για μια συγχώνευση με μια ομάδα που είναι σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, που ενδεχομένως να πιστεύει ότι όλα αυτά τα έχει. Εγώ δεν εξετάζω αν τα Καραγιάννια έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε καν με ενδιαφέρει, ούτε καν με απασχολεί. Μακάρι να τις έχουν μαζί τους. Αλλά η δική μας η ομάδα, η Κοζάνη, όταν πάει να συνενωθεί, θα συνενωθεί επί ίσης όρης. Δεν θα συνενωθεί, όπως πολύ εύστοχα είπε ο Παντελής, σε μορφές απορρόφησης. Δεν θα απορροφηθούμε. Και ρωτάω και το τελευταίο. Εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές από την πλευρά της Κοζάνης για να συμμετέχουμε άμεσα, να κάνουμε το βήμα, το μετέωρο, το μακρύ, ας το πούμε και έτσι, την ταρζανιά, να παίξουμε σε μια κατηγορία ή και δύο ακόμα κατηγορίες παραπάνω, γιατί να πάμε να το κάνουμε? Έχουμε λοιπόν το καραβάκι μας που το πήραμε από το Θερμαϊκό και λέγεται Κοζάνη, το βγάλαμε στο Αιγαίο Πέλαγος, πλέει σε ήρεμα νερά αυτή τη στιγμή, φυσικά θα το βγάλουμε αργά ή γρήγορα και στη Μεσόγειο θάλασσα. Πιστέψτε μας, δεν θα την πάμε την Κοζάνη, το καραβάκι μας, το καράβι μας, στον Ατλαντικό, στον ωκεανό, μέσα από τον Περσικό κόλπο που είναι εμπόλεμη ζώνη. Δεν θα το πάμε από εκεί. Θα το πάμε από ένα ήρεμο δρόμο, αυτό που ξέρουμε,
αυτό που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, σε σταθερά βήματα, και ρωτάω και το τελευταίο. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, σαν Κοζάνη εννοώ πάντα, για να κάνεις το μετέωρο βήμα, να κάνεις το βήμα παραπάνω, τι θα γίνει αν πας σε μια κατηγορία παραπάνω ή δύο κατηγορίες, όπου θέλει και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που είπα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, στην Αθήνα, και δεν μπορείς να τα αποκριθείς. Ο κόσμος θα έρθει την πρώτη αγωνιστική, θα έρθει τη δεύτερη αγωνιστική, θα έρθει την τρίτη αγωνιστική, μετά τις φαλιάρες, τις αγωνιστικές εννοώ, που ενδεχομένως θα φας γιατί δεν είσαι έτοιμος, όχι γιατί τις θέλεις, τότε ο κόσμος όχι μόνο θα τον χάσεις και βάζεις σε ένα καθεστώς διακύβευσης και τις δύο τις ομάδες μετά. Φανταστείτε να γίνει μια συνένωση και να έχεις μια αγωνιστική αποτυχία. Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνουν και οι δύο ομάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαμε κάτω. Πιστέψτε με, δεν είχαμε κανένα δίλημα απολύτως. Μιλήσαμε ξεκάθαρα και μεταξύ μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το έχετε μπροστά μας. Εύχομαι πραγματικά συγχαρητήρια στην ομάδα των Καραγιαννίων. Εύχομαι να έχουν καλή πορεία. Ελπίζω να μου κάνουν την τιμή. Το πρώτο διαρκείας να το πάρω εγώ. Ευχόμαστε πραγματικά θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και όσον αφορά τη χρήση του γηπέδου, να μην έχουμε και αυτή την φθορά που είχαμε πέρσι, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τέτοια θέματα που είναι πολύ θετικά και να μην ξεχνάμε ότι η ίδια η ομάδα μας προέρχεται από συνένωση του Ολυμπιακού και του Μακεδονικού, αλλά η συνένωση εκείνη είχε γίνει επί ίσης ώρες. Όταν λοιπόν οι συνθήκες το επιτρέψουν και είναι οι συνθήκες που σας είπα προηγουμένως, διοικητικές, αγωνιστικές, προπονητικές, γηπεδικές και οικονομικές, τότε θα συζητήσουμε να κάνουμε όχι ένα βήμα, πολλά βήματα μαζί. Μάλιστα. Να ρίξω το θέμα, νομίζω ότι σε καθαρίσαμε. Βάσει άλλο θέμα, αναφερθήκατε προηγουμένως στις συνεργασίες με τις ομάδες περιοχής. Τι ακριβώς συνεργασίες έχετε στο μυαλό σας? Καταρχήν, τι θα κάνετε δηλαδή με τις ομάδες Κοζάνης και τις εταιρείες περιοχής, αν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σαφώς το επίπεδο της συνεργασίας θα είναι κυρίαρχα σε επίπεδο ακαδημιών. Δηλαδή, προγράμματα τα οποία θα έρθουν και θα αναπτύξουν εκτός από τους δύο προπονητές μας και τους προπονητές της ομάδας των ακαδημιών. Όπως είπα και προηγουμένως, θα έρθουν και προπονητές με διεθνή εμπειρία και διεθνή σκάουτερ με ανεπτυγμένα προγράμματα προπονητικής για τα παιδιά, τα οποία πολύ ευχαρίστως, εφόσον αναπτύξουμε αυτά τα πρωτόκολλα συνεργασίας και με τις υπόλοιπες ομάδες, να τα διαθέσουμε και σε αυτές τις ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα παρακολουθούμε τα παιδιά σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό και όχι μόνο αγωνιστικό επίπεδο. Επίσης, με το πρωτόκολλο συνεργασίας θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε στο πλαίσιο και με τη συνεργασία που θα κάνουμε με το Δήμο και τις αρχές την ανακαίνιση, ας το πω έτσι, των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάτι που θα βοηθήσει όλες τις ομάδες. Εάν καταφέρουμε και έχουμε δύο ή τρία γήπεδα με συνδετικό χλωτάπητα στη γύρω περιοχή, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ωφελήσει μόνο την Κοζάνη, θα ωφελήσει όλες τις ομάδες. Και τρίτον, φυσικά, εφόσον η ομάδα της Κοζάνης θα έχει την αγωνιστική πορεία την οποία ευελπιστούμε και το πρόγραμμα που θα έχει, θα συμφωνήσουμε στο πρωτόκολλο συνεργασίας με κάθε ομάδα τον πρώτο λόγο για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας των άλλων ομάδων να τον έχει φυσικά η Κοζάνη. Εφόσον ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα το επιθυμεί ο ίδιος και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και κρίνεται από τους προπονητές μας ότι είναι ικανός, φυσικά τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Κοζάνη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε, όπως είπαμε, την Κοζάνη στις ανώτερες κατηγορίες. Όπως έγινε η συνεργασία πριν πολλά χρόνια, επιδείχθη θετική με τη Λάρισα. Συνεργασία... Κάτι να σας προσάψω. Ρωτώ απλά πράγματα που αιωρούνται. Υπάρχει περίπτωση η Κοζάνη να είναι το όχι μάστα του στον Αναγκή στον Ερακλή με το άφημο τη Νάχα? Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσει καν. Όχι, θα το απαντήσω. Ευχαριστώ και εγώ, όχι, ευχαριστώ να πολύ. Και να θέλει να το κάνει, δεν θα το αφήσουμε εγώ και Παντελή. Λοιπόν, να σας πω. Να σας πω. Όχι. Δεν μπορούμε να λέμε, να απαντάμε στον καθένα το τι βλακεία του κατέβει στο κεφάλι. Συγγνώμη, αλλά. Όχι, δεν αναφέρεσαι φυσικά στον. Γενικά. Λοιπόν, όχι, είναι. Παντελή, επέτρεψε μου. Αλλά κύριε Καπιτάνη, το έχετε διαβάσει? Όχι. Όχι, το έχω ακούσει. Όχι. Πέρυσι άκουγα ότι από πίσω είναι ο κύριος Μπέος.
Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω λίγο, είναι πολύ, πολύ εύστοχη η ερώτηση. Ξεκίνησε την ερώτηση λέγοντας ότι δεν έχω να προσάξω. Δεν μιλάω για σας. Καλά, σε γνωρίζω. Δεν λέω για σένα, καλά, είναι δυνατόν. Ναι. Γνωρίζω για τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε στον καθένα. Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση. Εγώ θέλω να σας πω πάρα πολύ απλά. Σας είπα προηγουμένως ότι ξέρουμε πολύ καλά πού έχουμε έρθει. Ξέρουμε τι σημαίνει Κοζάνη, ξέρουμε ότι εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη, ξέρουμε ότι έχει ποδοσφαιρική ιστορία. Σας είπα ότι έγινα δέκτης μηνυμάτων από την πρώτη στιγμή, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ο όγκος της Κοζάνης, πιστέψτε με, αθλητικά, είναι πολύ μεγαλύτερος ίσως και από αυτό που πιστεύουν και τα δύο τα παιδιά, και ο Πατελής και ο Κώστας. Αυτό καταλαβαίνω αυτό. Ο Ηρακλής είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, που φυσικά πονάει και εμένα και το γιο μου και τους γιους μου, αλλά δεν έχω καμία σχέση διοικητικά αυτή τη στιγμή. Υπηρέτησα τον Ηρακλή και είχα τη χαρά και την τιμή να τον οδηγήσουμε τέταρτο και να βγούμε στην Ευρώπη, επί περίοδο τότε με τον κύριο Σάρη και Χαγιά και τον κύριο Μητυλινέο, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα καμία τέτοια σκέψη δεν υπάρχει, ούτε καν συζητήθηκε, ούτε καν γίνεται αυτό να έχουμε καμία απολύτως τέτοια εξέλιξη. Εύχομαι ο Ηρακλής φυσικά μέσα από την καρδιά μου να βγει το δρόμο του, γιατί πραγματικά, όπως σας είπα προηγουμένως, και ευχαριστώ, θα πω πάλι κάτι. Από το 2010, με την ευκαιρία της ερώτησης, έχω νιώσει στο πετσί μου τι σημαίνει συγχωνεύσεις. Αν ο Ηρακλής, μου επιτρέπετε να πω, μπορούσε να μαζέψει τα αφημί που έχει συγχωνεύσει, θα κάναμε ένα πρωτάθλημα μόνοι μας. Ο Ηρακλής όμως που βρίσκεται τώρα? Ξέρω καλά λοιπόν τι σημαίνει συγχωνεύσεις, ξέρω καλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Πιστέψτε με, το καράβι της Κοζάνης τέτοιου είδους κινδύνους και τρικυμίες δεν θα περάσει όσο είμαστε εμείς εδώ. Και εγώ και ο Παντελής με δύο καπετάνιους, τέτοιο πρόβλημα, τέτοιο θέμα δεν θα έχουμε. Σας διαβεβαιώ. Είπατε περιμένατε και μια ερώτηση, έξω υπόθηκε. Υπόθηκε η ερώτηση. Υπόθηκε. Ορίστε. Για την ΑΕΠ, για τη συμφώνευση. Ναι, ήταν ερώτηση που την περίμενα για την ΑΕΠ. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.